Ξεκινώντας βεβαίως από τον κρυό, από αύριο λέει μια γενικότερη βελτίωση. Σήμερα ήδη έγινε η έκλειψη ηλιακή, η νέα σελήνη. Τα οικονομικά είναι αυτά που περισσότερο βλάπτονται από αυτά τα δύο φαινόμενα ως προς εσάς. Όμως από αύριο σταδιακά και ιδιαίτερα την Κυριακή, καλύτερες ημέρες, μπορείτε να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς παντού και πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα το μεσημεράκι μπορείτε σε όλους τους τομείς να καταφέρετε κάτι καλύτερο ή κάτι περισσότερο. Βεβαίως και για τις σχέσεις σας η αυριανή μέρα, η Κυριακή, πολύ πιο ευνοϊκές. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Ένας κύκλος λέει κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Βεβαίως αυτά τα δύο φαινόμενα σηματοδοτούν το κλείσιμο ενός κύκλου που για κάποιους μπορεί ο κύκλος αυτός να αφορά στα επαγγελματικά. Είναι μια οικονομική απόφαση ίσως. Κινήσεις που πρέπει να κάνετε με ένα διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως δεν θα αποφασίσετε σήμερα για όλα αυτά εν θερμό. Σταδιακά από αύριο και μετά που θα δείτε τα αποτελέσματα, που θα δείτε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε τόσο καλά, που υπάρχουν ελλείψεις, αδυναμίες. Όλα αυτά λοιπόν προσεκτικά λίγο και σήμερα. Βλέπετε η σημερινή μέρα έχει το θετικό με το αρνητικό να συμβαδίζουν. Από αύριο και μετά μια κάποια αποφόρτιση και η Κυριακή αρκετά βοηθητική και για τα συμφέροντά σας και για τη διάθεσή σας. Και μέχρι την Τετάρτη ο Ερμής στο ζώδιό σας που δείχνει ότι τις επαφές που έχετε να κάνετε, μόνο που δεν θα περιμένετε πολλά, γιατί η περίοδος που διανύεται δεν δίνει το καλύτερο. Και να περάσουμε στους διδύμους, από αύριο πιο δυναμικά παντού. Η σημερινή μέρα είναι έτσι και έτσι, δεν προσφέρεται τόσο πολύ για αποφάσεις, για καινοτομίες, για πρωτοβουλίες. Από αύριο όμως μετά και μετά σταδιακά και την Κυριακή και τη Δευτέρα μπορείτε να εκπονήσετε σχέδια και ακόμα να έχετε έμπνευση που θα βοηθήσει ούτως ώστε αυτά τα σχέδια και να εφαρμοστούν και να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα. Και για τις σχέσεις σας η σημερινή μέρα είναι μέτρια έτσι και έτσι, αυριανή πολύ καλύτερη και όπως είπαμε ξεκινάει ένα διάστημα, το είπαμε και χθες αυτό, που θα μπορέσετε να κάνετε κινήσεις βοηθητικές, κινήσεις αποτελεσματικές και στα οικονομικά και στις σχέσεις σας. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Τα μυστικά λοιπόν λέει εδώ και η προεργασία. Τα μυστικά. Είναι αυτό που μπορεί να σκέπτεστε. Να κάνω αυτό σήμερα, να το αφήσω για αύριο, να το δουλέψω λίγο καλύτερο στο μυαλό μου, να κάνω πιο πολλούς συνδυασμούς ούτως ώστε να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό βεβαίως σιγά σιγά θα το πετύχετε από το απόγευμα και μετά και πολύ περισσότερο αύριο, μεθαύριο και ακόμα καλύτερα. Η Δευτέρα είναι πιο δική σας από το μεσημέρι και μετά, αλλά όλη η Δευτέρα δεν είναι αρνητική και μάλιστα ένα διάστημα αυτό που ξεκινάει σταδιακά από αύριο θα σας δώσει τη δυνατότητα να κινηθείτε κάπως καλύτερα παντού. Βεβαίως μπορεί να μην καταφέρετε το καλύτερότερο, όπως λέμε, αυτού που επιδιώκετε, αλλά σημασία έχει ότι δίνονται δυνατότητες και στα επαγγελματικά και σε οικονομικούς συνδυασμούς και ακόμα να διαβάσετε για σπουδές, για όλα αυτά και για τις σχέσεις σας. Και να περάσουμε στο Λέοντα, ένα πρώτο εμπόδιο υποχωρεί στη σημερινή μέρα, όπου η έκλειψη αυτή και η νέα σελήνη ιδιαίτερα θα έλεγα ότι έχουν να κάνουν με θέματα που σχετίζονται με την καριέρα, την κοινωνική σας εικόνα, το image που λέμε, την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση, πώς σας βλέπουν οι άλλοι, τι πρέπει να διορθώσετε, μήπως κάπου κάνετε κάτι λάθος και ακόμα ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, περιουσιακά, χώρους, συγγενείς. Γενικότερα έχει μια ψιλοαναμπουμπούλα και η σημερινή μέρα, βεβαίως η αυριανή προσφέρεται περισσότερο γιατί δημιουργούνται κάπως πιο καθαρές εικόνες και πιο καλύτερες προϋποθέσεις. Έως την Τετάρτη όμως που Ερμής παραμένει σε μια δύσκολη για το ζώδιο σας θέση, θα έχετε και στην επικοινωνία δυσκολία και για να δείτε αν αυτό μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή διαρκώς θα γίνονται πράγματα τα οποία δεν σας βοηθούν να τρέξετε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν λίγο πιο προσεκτικά παντού, αύριο και μεθαύριο κάπως καλύτερα και κάνετε και μια αποτίμηση αύριο να δείτε ποια θέματα θα κυνηγήσετε πιο πολύ. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Τα χρήματα λέει και τα αισθήματα είναι αυτά που σιγά σιγά μπορεί να σας απασχολήσουν περισσότερο. Καλά, τα χρήματα μπορεί να σας απασχολούν και από πριν. Τα αισθήματα σιγά σιγά είναι αυτό το παιχνιδάκι. Μ' αγαπάνε, δεν μ' αγαπάνε, πόσο μ' αγαπάνε και πώς γίνεται αυτό και μήπως συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή μια ανησυχία γενικότερη. Αλλά αν πραγματικά έχετε αυτές τις αμφιβολίες ή αυτό το σκεπτικό ή αυτή την ανησυχία ή την ανασφάλεια,
η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται τόσο πολύ για συζητήσεις έτσι πολύ σοβαρές και ιδιαίτερα θα έλεγα ριζικές. Αυτό θα το επιδιώξετε περισσότερο από τη Δευτέρα το απόγευμα και μετά, γιατί η αυριανή μέρα και η μεθαυριανή, Σάββατο και Κυριακή, έχουν και αυτές μια μεγάλη πίεση. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε. Όσο γίνεται λοιπόν πιο προσεκτικά, διαλλακτικά, και εκεί που δεν είστε απολύτως σίγουροι να μην επιμένετε. Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, και για τη σχέση σας θέλει ένα πιο συμβιβαστικό πνεύμα. Και να περάσουμε στο ζυγό. Οργανωθείτε, λέει, και εξορμήστε. Σίγουρα όχι όλα αυτά σήμερα, σταδιακά, από το βράδυ, αργά, αύριο, μεθαύριο, καθότι το Σάββατο και η Κυριακή είναι πραγματικά δύο ευνοϊκές ημέρες. Δύο ημέρες που σε όλους τους τομείς μπορείτε να τα καταφέρετε καλύτερα, και βέβαια για διαφορετικούς λόγους το Σάββατο και διαφορετικούς την Κυριακή. Σημασία έχει ότι όσο θα περνούν οι μέρες και ο Μάιος θα κατεβαίνει προς τα κάτω, θα δημιουργούνται και καλύτερες προοπτικές και για τα οικονομικά και για τις δουλειές και για τις σχέσεις σας. Λίγο-λίγο λοιπόν, και αύριο και μεθαύριο καλύτερα παντού. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελες κάτι να προσθέσεις? Όχι, όχι. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ζώδια.